Χάρη, έρχομαι σε εσένα. Θεή μου, δεν θα μείνω εγώ στο νομικό κομμάτι, γιατί αυτό το κατέχουν καλύτερα ο Άγγελος και όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο. Βεβαίως, εγώ θα πάω στο κομμάτι το προσωπικό και στο κομμάτι στο βαθμό που γνωρίζω τον Γιώργο, χωρίς όμως να έχω επικοινωνήσει μαζί του, γιατί δεν θα ήθελα από τη στιγμή που κάτι βγαίνει από την πλευρά του καλλιτέχνη μέσω του δικηγόρου του να πάρουμε και να ζητήσουμε εξηγήσεις για τα αυτονόητα. Δεν είναι τυχαίο για μένα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επιλέγει να κάνει αυτή την κίνηση μέσω του δικηγόρου του. Όλοι οι δημοσιογράφοι, και εγώ επειδή έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην επιχείρηση του Κώστα Μπερτάκη στο παρελθόν, γνωρίζαμε ότι είχε έναν συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων που ήταν δίπλα του και τον υποστήριζαν, τον προστάτευαν και ήταν ένα εξ αυτών ο μάνατζέρ του, και είχε ένα κύκλο ανθρώπων που είχαν τον πρώτο και το τελευταίο λόγο στο πρόγραμμά του, στα οικονομικά του, στο πότε και πού θα μιλήσει, σε ποια τηλεοπτική εκπομπή. Εννοείς για τα προηγούμενα χρόνια. Για τα προηγούμενα χρόνια. Για ανθρώπους από το συγγενικό του περιβάλλον. Αλλά αυτή, βεβαίως, νομίζω. Αυτή η συνθήκη έχει αλλάξει τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Κάνω λάθος? Ήθελα να καταλήξω σε αυτό. Απλά σας κάνω μία αναδρομή. Ξεκινάμε το πώς ήταν η σχέση του Γιώργου με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και φτάνουμε στο σήμερα που με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει καμία επαφή, και το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο φωτογραφίζεται για μένα πολύ λάθος και βγήκε και το όνομα στη δημοσιότητα, που νομίζω ότι το πρόσωπο αυτό σίγουρα θα ζητήσει εξηγήσεις και θα κινηθεί νομικά, που εκτίθεται από το πρωί. Μίλησες μαζί. Όχι, δεν μίλησα μαζί, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι με φίλους και φίλες που γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πάρα πολύ ενοχλημένο που είδε το όνομά του να έχει εμπλακεί. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης καταρχάς έχει ενοχληθεί πάρα πολύ που από την προηγούμενη εβδομάδα έχει βγει ένα δημοσίευμα ότι το έπεσε θύμα διάρρηξης. Και δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα και η είδηση αυτή βγήκε από ένα μέσο της Κύπρου. Δεν είναι τυχαίο? Φέη μου, σε ένα τέτοιο άτομο, γιατί παλιά είχαμε ακούσει ότι και τον Νίκο Οικονομόπλο τον ληστέψανε. Και βγήκε η είδηση, μπορεί να τη μάθεις μέσα από την αστυνομία, γιατί όλα αυτά τα πράγματα καταγράφονται. Όταν γίνεται διάρρηξη μέσα σε ένα σπίτι ενός τέτοιου καλλιτέχνη, που δεν είναι ένα σπιτάκι 20 τετραγωνικών και 50 τετραγωνικών, αμέσως αυτό μπορεί να το μάθεις από την αστυνομία. Δεν χρειάζεται να στο πει ούτε ο γείτονας, ούτε ο φρουρός, ούτε ο συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλο αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Μπορεί να αποσκοπεί πού ένα τέτοιο fake news? Στο να. Ότι κάποιος βρήκε κάτι μέσα στο σπίτι, γιατί εγώ το μόνο που. Πώς μπορώ εγώ να το ερμηνεύσω, ότι ήταν κάτι που γράφουν όπως γράφουνε. Εσύ λες όμως ότι ακόμα και ότι βγήκε από την Κύπρο δεν είναι τυχαίο, και ότι αυτή η απάντηση του Μαζωνάκη έχει λίγο ένα συμβολισμό. Προφανώς ποιοι είναι οι κλέφτες τελικά και τρέχουν να τους πιάσουν. Τον λίστεψαν τον άνθρωπο, αλλά όχι διαρρήκτες στο σπίτι του, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, Λάμπρο, πάρα πολύ καλά το πας. Η ουσία του θέματος και της κατάληξης κουβέντας που κάνουμε είναι αυτή, όπως τη φωτογράφησε ο Λάμπρος. Το λυπηρό σε όλη αυτή τη φάση είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο, που εγώ έχω να πω μόνο τα καλύτερα λόγια όλα αυτά τα χρόνια που το γνωρίζω και θα συνεχίσω να το λέω, γιατί είναι άτομο που αγάπαγε, αγαπά, και αν μπει κάποιος και στα social media θα δει τις εκφράσεις αγάπης και θαυμασμού προς τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι ένα άτομο το οποίο τον υποστήριζε μέχρι και την τελευταία στιγμή, αλλά εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, έχει δει κάποια πράγματα τα οποία άρχισαν να τον ταρακουνούν και να τον κάνουν να μπαίνει σε μία άλλη διαδικασία, ότι κάτι συμβαίνει με το κομμάτι το οικονομικό. Και όχι μία φορά, Χάρη. Εσύ δηλαδή πιστεύεις, γιατί, Χάρη μου, ότι αυτή η αντιδικία είναι μόνο οικονομική ή όπως αναφέρεται στο... δεν έχει να κάνει με την επαγγελματική του διαδρομή? Κοίτα, υπήρχαν, όπως και το έχουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες όταν συνεργάζεσαι με κάποια άτομα, και ειδικά όταν αυτά τα άτομα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, που μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν πρόσωπα μέσα από την οικογένειά τους, όλοι δουλεύουν με τα αδέρφια τους, με πατεράδες, με γυναίκες. Λοιπόν, γυναίκες. Πάντα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Δηλαδή, έτσι χτίζεται μια επιτυχία και μια καριέρα. Δεν χτίζεται μόνο στο να έχεις ένα άτομο δίπλα σου και να σου λέει είσαι όμορφος. Μα αυτό είναι και το σωστό, γιατί αν θέλεις να προστατεύσεις κάποιον, πρέπει να το συγκρατήσεις, παραδείγματος χάρη, κάποιες φορές.
Ακριβώς. Αυτός ο δεσμός... Εκτός και αν ο άλλος όμως, το μόνο που βλέπει είναι να... το δικό του προσωπικό συμφέρον. Αυτό κοιτάξτε το δείχνει όμως για μένα και η ιστορία, δεν το δείχνει μία φορά. Αν μιλάμε για σχέσεις πάνω από μία δεκαετία, μπορεί κάποιος να καταλάβει. Βάζουμε όμως και στο τραπέζι ότι έχουν γίνει και πολλές αλλαγές το τελευταίο 1,5 χρόνο. Επειδή μιλάμε και δεν πρέπει να κρυβόμαστε για ένα θέμα που έχει να κάνει με αυστηρώς προσωπικά δεδομένα και είναι κάτι που αφορά μία οικογένεια. Επειδή θα ακούσουμε σίγουρα και την αντίδραση της άλλης πλευράς πολύ σύντομα μετά από όλα αυτά που έχει τοποθετηθεί η πλευρά του κ. Μαζονάκη μέσω του δικηγόρου του, περιμένουμε να δούμε να επικρατήσει η λογική και να βρούνε μία άκρη σε αυτά που έχουν συμφωνήσει, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχουν συμφωνήσει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό, στο να επικρατήσει η λογική. Εσύ γνωρίζεις, εγώ είχα μείνει, επιβεβαιώνεις ότι τώρα το γνωρίζουμε, ότι δηλαδή οι άνθρωποι του Μαζονάκη σε αυτό το κομμάτι που λέμε της εξωστρέφειας, του γραφείου τύπου, της οργάνωσης της εικόνας, των συνεντεύξεων, των περιοδιών κτλ. Πέρα από την Panic, που εντάξει, η δισκογραφική υπάρχει πάντα. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτού του μεγέθους έχουν και κάποιους πολύ στενούς συνεργάτες. Ακριβώς. Τώρα ποιος είναι αυτός ο συνεργάτης? Ο Γιώργος. Εγώ δηλαδή παλαιότερα ήξερα τον κύριο Χατζόπουλο. Πολύ παλιά. Τον κύριο Χατζόπουλο. Πολύ παλιά τώρα. Όπου ήταν, είχαν και μία φιλική σχέση. Τον Ροδιό, μετά που ήταν. Παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και μετά. Σωστά δεν τα λέω. Και ήταν. Ο Ροδιός ήταν πολύ πιο πίσω, αλλά ναι. Ήταν το τελευταίο διάστημα η progressive του Κωνσταντίνου Καφύρη που δεν είναι πια. Σωστά. Τώρα ποιος είναι? Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έχει κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή εγώ θέλω να κάνω και ήταν και το σκηνικό του πρόσωπο πάντα εκεί. Πάντα. Με όλες αυτές τις συνεργασίες. Τα τελευταία 3-4 χρόνια, ίσως και παραπάνω, δεν συνεργάζονται. Χάρη να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχει την εμπειρία και από το... με τον Μπερτάκη που είχατε συνεργαστεί. Μετά από εκεί, δεν τα συσχετίζω καθόλου, αλλά έχουμε δει δύο-τρεις αναστατώσεις στις συνεργασίες του Μαζονάκη, αν θυμάμαι καλά. Με μαγαζιά που δεν ξεκίνησαν, με αφίσες, με προβλήματα, με management. Τότε με το wise προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε, ο Γιώργος, ακόμη και με συνεργάτες που είχε τότε, έμπειρα άτομα δίπλα του και άτομα που τον αγαπούσαν πραγματικά και θέλαν το καλό του, άλλο αν στη συνέχεια βγαίνουν παθογένειες μέσα από αυτές τις σχέσεις, ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα πάντα. Και όταν δεν γινόταν αυτό που ήθελε, θα μπορούσε να χαλάσει μία πρεμιέρα, μία συνεργασία και όπως λέει ο Λάμπρος, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και στο κέντρο Αθηνών. Στο κέντρο Αθηνών είναι μια διαφορά. Στο ποτά αέριο υπήρχαν συνεργασίες. Η αλλαγή ημερομηνία δεν προχώρησε καθόλου. Δεν είχε πάει σε μια συνέντευξη τύπου. Αλλού αναβλήθηκαν πρεμιέρες. Δεν είχε πάει σε μια συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Αλλού συνεργασίες γενικότερα. Με το Σχοινά νομίζω και με το Σχοινά δεν είχε γίνει κάτι. Το είχαμε αναφέρει πέρυσι με το Σχοινά. Το είχαμε αναφέρει αυτό. Σίγουρα πάντως είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει και όταν μπλέκονται μέσα χρήματα πρέπει να το βλέπουν πλέον πολύ καλύτερα όλοι. Και οι καλλιτέχνες και οι πλευρές που συνεργάζονται με καλλιτέχνες, το πού μπαίνει μια υπογραφή, το τι συμφωνίες κάνεις. Γιατί όταν ένας καλλιτέχνης έχει μάθει να έχει δίπλα του ανθρώπους που τα έχει αφήσει όλα εν λευκό να τα διαχειρίζονται, κάποια στιγμή το λάθος που θα γίνει... Αλλά δεν πρέπει όμως και αυτό να είναι το δεδομένο, να ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή ότι θα γίνει κάτι. Απλώς δηλαδή να μην δίνεις εν λευκό. Δηλαδή να μην υπάρχει και εμπιστοσύνη. Σκεφτείτε τι καλό πιστοσύνη ο Γιώργος Μαζονάκης, χάρη μου, και νομίζω θα το πιστοποιήσεις και εσύ, που ενώ είχε υπάρξει πρόβλημα στο παρελθόν, τα ξαναέδωσε όλα εν λευκό. Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα καλής πίστης, πρόσεξε, παιδιά. Δηλαδή είχε ξαναγίνει, λες. Είχε ξαναγίνει κάτι και η εμπιστοσύνη είχε ραγίσει το γυαλί. Παρ' όλα αυτά τα ξανάδωσε όλα ο άνθρωπος. Σε αυτή τη σχέση, επιβεβαιώνω αυτό που λέει ο Λάμπρος, υπήρξαν αρκετές ρήξεις, πολλές δεύτερες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Σε αυτό όμως που θέλω να μείνω, επειδή δεν μιλάμε απλά για δύο φίλους, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία τους συνδέουν πολλά πράγματα. Απλά δεν μπορούμε να κατονομάσουμε το πρόσωπο. Εγώ θέλω να μείνω ότι αυτή η σχέση που έχουν χτίσει και αυτή η συγγένεια που έχουν
πρέπει να επικρατήσει η λογική και να βρούνε μία άκρη και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτό που γίνεται από το πρωί. Όλοι να ασχολούμαστε με τον Γιώργο και το συγγενικό του πρόσωπο και να τρέχουμε πλέον στα δικαστήρια. Καλά, χάρη όμως, εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση και έτσι ξεκίνησε. Αλλά τα 3-4 χρόνια που λες έχουν σταματήσει να συνεργάζονται με αυτό το πρόσωπο. Προέκυψε προφανώς κάτι. Ναι, δεν έχουν. Προέκυψε κάτι σοβαρό. Διαπιστώθηκαν πράγματα από την πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, ανακάλυψε πράγματα σοβαρά ενδεχομένως που συνέβησαν. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη και αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ώρες και το άκουσα και εγώ, είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει δει μέσα από το λεφτά που είχε να λαμβάνει από κάποιες περιοδίες που είχε κάνει στο εξωτερικό, στο παρελθόν, ήταν πολύ λιγότερα χρήματα αυτά που ήταν μέσα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Δηλαδή κάποια στιγμή που μπήκε σε μια διαδικασία ο Γιώργος να δει το τι υπάρχει και το τι χρήματα έχουν. Οι λογαριασμοί μέσα από έναν απολογισμό είδε ότι κάποια χρήματα λείπουν. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα ρίξουμε κάποια μομφή για το αν λείπανε τα χρήματα από το συγκεκριμένο συγγενικό πρόσωπο. Πάντως σίγουρα είναι πολύ σοβαρό και είναι η... Και απλά επειδή χάρη με συγχωρείς μιλάμε για μία αντιδικία και να το επαναλάβουμε, δηλαδή, κρατάμε τις ίδιες αποστάσεις και ψεύγουμε γιατί μπορεί ο Γιώργος... Μας επαναφέρεις την τάξη, αλλά εδώ τώρα λέει ότι έχει ναι. Πληροφορία ότι λείπανε κάποια χρήματα ένα μεγάλο ποσό από το τραπεζικό το μπορεί όλα όταν κάτι μπορεί να υπάρχουν πάντα και μια άλλη άποψη. Και να δικαιολογηθούν πράγματα, να δικαιολογηθούν κινήσεις, να δικαιολογηθούν αναλήψεις, να είναι διαθέσιμα πράγματα και επειδή μιλάμε για μία αντιδικία, εμείς κρατάμε και την άλλη πλευρά γιατί δεν την έχουμε ακούσει και δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι στο τέλος η κατάληξη των πραγμάτων. Οπότε ξέρεις. Και είναι και πολύ πιο περίεργο. Για το αν υπάρχει λάθος ή όχι στη διαχείριση, εμείς κρατάμε μια απόσταση. Έχεις δίκιο. Για μένα το ενδιαφέρον θα είναι εάν υπάρξει κάποια ανακοίνωση, τοποθέτηση από δικηγόρο της άλλης πλευράς και το πώς θα τοποθετηθούν. Γιατί θα αν υπάρξει, είναι σαν να έχουμε τώρα ξεκινάει ένας πόλεμος. Τσουνάμι. Ξεκινάει ένας πόλεμος, ναι. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.